Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστό αδελφοί και ακροατές. Στο σημερινό μας βίντεο θα δούμε ποιοι ήσαν οι τρεις μάγοι, τι δώρα προσέφεραν στο Χριστό, ποιος ο συμβολισμός τους και ποιο ήταν το τέλος των τριών μάγων. Αν είστε νέοι επισκέπτες στο κανάλι μας μπορείτε να κάνετε την δωρεάν εγγραφή σας πατώντας στο κουμπάκι την καμπάνα και εκεί που λέει όλες τις ειδοποιήσει για να μην χάνετε κανένα ψυχοφελές μας βίντεο. Προτού προχωρήσουμε όμως στην εκπομπή, θα ήθελα εκ καρδίας να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς, για την στήριξη και την αγάπη σας προς το κανάλι μας. Με τη βοήθειά σας και τη στήριξή σας, μπορούμε και εμείς να συνεχίσουμε αυτόν τον μικρό αγώνα που κάνουμε προς δόξαν Θεού και προς ωφέλεια των ψυχών μας η ιστορία των τριών μάγων που ακολουθούν το λαμπρότερο άστρο του ουρανού και ταξιδεύουν από την Ανατολή για να προσκυνήσουν το Θείο Βρέφος, είναι γνωστή στους περισσότερους από εμάς. Μέσα στα Ευαγγέλια αναφέρεται μόνο από τον Ευαγγελιστή Μαρθαίο, χωρίς όμως να δίνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες όπως ο αριθμός τους ή η χώρα προέλευσής τους. Το Ευαγγέλιο απλά αναφέρει ότι έρχονται από την Ανατολή. Η λέξη «μάγος» στα χρόνια εκείνα συνδεόταν κυρίως με τους ιερείς της περσικής θρησκείας του ζωροαστρισμού, οι οποίοι μελετούσαν τα άστρα και είχαν αναπτύξει την αστρονομία. Σύμφωνα με τον δικό μας ιστορικό τον Ηρόδοτο, οι μάγοι ήταν μία από τις έξι φυλές των Μύδων και όσοι άνοικαν σε αυτήν την φυλή ασκούσαν καθήκοντα ιερέων, ονειροκριτών κλπ. Σύμφωνα όμως με την εκκλησιαστική ιστορία, οι τρεις μάγοι κατάγονταν από την Βαβυλώνα της Περσίας. Οι τρεις μάγοι ταξιδεύοντας φτάνουν στα Ιεροσόλυμα, οδηγούμενοι από το λαμπρό άστρο, το οποίο ήταν άγγελος Κυρίου που φανερώθηκε ως αστέρι, διότι οι μάγοι επειδή σαν ειδωλολάτρες δεν μπορούσαν να δουν άγγελο και σύμφωνα με κάποιους πατέρες της εκκλησίας μας, ο άγγελος αυτός ήταν ο αρχάγγελος Γαβριήλ, που καθοδηγούσε τους μάγους με τη μορφή άστρου. Έφτασαν λοιπόν οι μάγοι στα Ιεροσόλυμα και συνάντησαν τον βασιλέα Ιερόδη και του ανέφεραν τι ψάχνουν και για ποιο λόγο ακολούθησαν το αστέρι. Εκείνος του ζητά κατά την επιστροφή τους να έρθουν και να του πούν εάν και πού βρήκαν αυτόν τον νέο βασιλέα με σκοπό υποτίθεται να πάει να προσκυνήσει. Όμως στην πραγματικότητα ο ασεβής Ηρώδης ήθελε να θανατώσει τον Χριστό. Γι' αυτό και εμφανίστηκε άγγελος κυρίου στους μάγους και τους υπέδειξε να μην επιστρέψουν από την ίδια διαδρομή προς την πατρίδα τους. Οι μάγοι συνέχισαν και έφτασαν στην Βιθλεέμ, όπου και βρήκαν τον τεχθέντα βασιλέα των Ιουδαίων στο πρόσωπο του νεογέννητου Χριστού. Τα ονόματά τους ήσαν Μελχιόρ, Γκασπάρ και Βαλτάσαρ. Τα δώρα που προσέφεραν οι σοφοί της Ανατολής στον τεχθέντα βασιλέα ήταν Χρυσός, Λιβάνι και Σμύρνα. Ο Μελχιόρ προσέφερε το χρυσάφι, το οποίο συμβόλιζε ότι το βρέφος αυτό θα γινόταν βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριο των κυριευόντων. Ο Γασπάρ έφερε το θυμίαμα, το λιβάνι, το οποίο προσφέρεται μόνο στο Θεό, σύμβολο της θεϊκής καταγωγής του Χριστού. Και ο Βαλτάσαρ έφερε τη Σμύρνα, η οποία προεικόνιζε τον θάνατο και την ταφή του Ιησού, διότι υπήρχε το έθιμο εκείνα τα χρόνια, τους νεκρούς να τους αλήφουν με Σμύρνα. Ως αντάλλαγμα για τα δώρα, οι μάγοι ζήτησαν ένα από τα σπάργανα του θείου βρέφους, απόδειξη για όσους δεν θα τους πίστευαν το οποίο και τους το έδωσε η ίδια η Παναγία. Σύμφωνα με κάποιους πατέρες της Εκκλησίας μας, η προσκύνηση των μάγων έγινε δύο χρόνια μετά από την γέννηση του Χριστού και έγινε σε σπίτι, όμως η Εκκλησία μας την τοποθετεί την ημέρα των Χριστουγέννων. Ξεκίνησαν λοιπόν οι μάγοι να επιστρέψουν στον τόπο τους και η διαδρομή τους πήρε περίπου δύο χρόνια, όσο ακριβώς έκαναν για να φτάσουν και στα Ιεροσόλυμα. Οι μάγοι ήταν οι πρώτοι κήρυκες του Χριστού στην Βαβυλώνα των Ιδωλολατρών. Αργότερα βαπτίστηκαν από τον Απόστολο Θωμά και χειροτονήθηκαν επίσκοποι. Το 69 μετά Χριστόν έλαβαν την είδηση ότι σε λίγο θα τελειώσει η επίγεια ζωή τους. Πρώτος από όλου εκοιμήθη ο Μελχιόρ σε ηλικία 130 ετών. Μετά από έξι μέρες ο Βαλτάσαρ, ο οποίος θανατώθηκε από έναν ειδωλολάτρη μπροστά στην Αγία Τράπεζα σε ηλικία 109 ετών. Και μετά από έξι μέρες εκοιμήθηκε ο Γασπάρ στα 90 του χρόνια. Και κάπου εδώ τελειώνει η αναφορά στους μάγους της Ανατολής που η ιστορία τους μας λέει ότι είχαν τη σοφία να δουν τα σημάδια, είχαν και την επιμονή να ακολουθήσουν και να συναντήσουν τον Χριστό μας τις πρώτες ώρες της ζωής του στην γη. Υπάρχει όμως και μία άγραφη παράδοση που αναφέρει και για τέταρτο μάγο. Ο μάγος αυτός λεγόταν Αρταβάν και καταγόταν από τα εκβάτανα της Περσίας. Ο Αρταβάν, όταν διάβασε τα σημάδια που προεμήνιαν την γέννηση του νέου βασιλέως, πούλησε όλα του τα υπάρχοντα και με τα χρήματά του αγόρασε τρία υπέροχα διαμάντια. Μόλις ανέτειλε το λαμπρό άστρο που σηματοδοτούσε την γέννηση του Θεανθρώπου Χριστού, ο Αρταβάν ξεκίνησε την μακρά πορεία του για την Βορσίπα. Εκεί θα συναντούσε τους άλλους τρεις μάγους που τον περίμεναν και όλοι μαζί θα ακολουθούσαν το άστρο που θα τους καθοδηγούσε. Διασχίζοντας όμως την έρημο, συνάντησε έναν άρρωστο και ταλαιπωρημένο Ιουδαίο. Ο σοφός και φιλάνθρωπος Αρταβάν διέκοψε το ταξίδι του για να θεραπεύσει τον άρρωστο και οι τρεις φίλοι του, μη γνωρίζοντας τι είχε συμβεί, ανεχώρησαν χωρίς αυτόν. Φτάνοντας ο Αρταβάν στη Βορσίπα και διαπιστώνοντας ότι οι φίλοι του είχαν ήδη αναχωρήσει, ξεκίνησε το επίπονο και κοπιαστικό ταξίδι μόνος του. Έφθασε στην Βιθλεέμ, όταν είχε ξεκινήσει η σφαγή των από τον στρατό του Βασιλέω Σιρόδη ενώ ο Χριστός με την Θεοτόκο και τον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα ήταν καθοδόν για την Αίγυπτο. Στην Βιθλεέμ ο Αρταβάν έδωσε το πρώτο διαμάντι του για να σώσει έναν Ήπιο από την σφαγή. Αποφασισμένος να προσκυνήσει το θείο Βρέφος, ακολούθησε την πορεία προς την Αίγυπτο. 33 χρόνια αναζητούσε ο Αρταβάν τον Ιησού, βοηθώντας φτωχούς, αρρώστους και δυστυχισμένους. Τότε ήταν που πούλησε το δεύτερο διαμάντι για να καλύψει τις ανάγκες τους. Υπέργυρος πλέον μεταβαίνει στην Ιερουσαλήμ, ακολουθώντας τις φήμες για τον μέγα διδάσκαλο, τον Υιό του Θεού. Φθάνοντας, μαθαίνει ότι αυτός που αναζητά σταυρώνεται εκείνη την ώρα. Βαδίζοντας με τρεμάμενα πόδια προς τον λόφο του Γολγοθά, συναντά μια ομάδα ανθρώπων που τραβούσαν μία ταλαιπωρημένη νέα και την πήγαιναν για πούλημα. Αν και γνώριζε ότι η όποια καθυστέρηση μπορεί να ήταν μοιραία και να μην του επέτρεπε να συναντήσει ζωντανό αυτόν που αναζητά, ο φιλάνθρωπος Αρταβάν απελευθερώνει την δυστυχισμένη νεανίδα, δίνοντας το τρίτο και τελευταίο διαμάντι του, λέγοντας «Να κόρη μου τα λύτρα σου, είναι ο τελευταίος θησαυρό μου που τον φύλαγα για τον βασιλιά». Εκείνη την ώρα μέγας σεισμός γένετο. Ο δέη Ιησούς πάλιν κράξας με τα φωνής μεγάλης, το πνεύμα. Και η το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη εις δύο από άνωθεν έως κάτω. Και η γη εσίσθη και επέτρε εσχίσθησαν. Και ένα κεραμίδι από την οροφή του πρετορίου πέφτει πάνω στον αρταβάν. Ο γέροντας λιποθυμά και η νεάνη σκύβει και τον παίρνει στην αγκαλιά της. Μια μελωδία ακούγεται, σαν να μιλούσε η ίδια η φύση, αλλά με λέξεις που η νέα δεν μπορούσε να καταλάβει, αν και η καρδιά της γέμιζε με αγαλίαση. Τότε τα χείλη του γέροντα κινούνται και η νεαρή τον ακούει να λέει «Όχι έτσι κύριε, γιατί πότε σε είδαμε πεινώντα και εθρέψαμεν ή διψώντα και ποτίσαμεν, Πότε σε είδαμεν ξένον και φιλοξενήσαμεν, ή γυμνόν και ενεδίσαμεν, πότε σε είδαμεν ασθενή ή ενφυλακή και ήλθαμεν προσέ. Τριάντα και τρία έτη σε αναζητώ, αλλά ποτέ δεν είδα το πρόσωπό σου, ούτε σε υπηρέτησα βασιλέα μου. Και η μελωδία ακούστηκε ξανά, ένας ψήθυρο που ερχόταν από μακριά, αλλά τώρα η νεαρή μπορούσε να καταλάβει τις λέξεις. Αληθώ σα λέγω, καθώ ο νεκάματε ει ένα τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, ει με κάνατε. Το πρόσωπο του γέροντα Αρταβάν έλαμψε, και άφατη χαρά ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό του. Τα δώρα του είχαν γίνει αποδεκτά, και θα συναντούσε πλέον αυτόν που τόσα χρόνια έψαχνε, και έπειτα ξεψύχησε. Ο τέταρτο λοιπόν μάγο ο Αρταβάν δεν έφτασε ποτέ στην Φάτνη για να συναντήσει τον βασιλέα των βασιλέων, διότι ο δρόμος του για τον Θεό πέρασε μέσα από τους ανθρώπους. Και επειδή ήταν φιλάνθρωπος και ελεήμων, έντυνε φτωχού τάιζε πεινασμένου και έκανε τόσες άλλες αγαθοεργίες, του είπε ο Χριστός αυτό που θα πει στην τελική κρίση, ότι εφόσον τα φροντίσατε, ντύσατε, τους αδελφούς μου που υπέφεραν και είχαν ανάγκη, είναι σαν να το κάνατε για εμένα τον ίδιο. Σήμερα τα δώρα των τριών μάγων φυλάσσονται στην Μονή του Αγίου Παύλου στο Άγιο Όρος.